Μου τον κλασικό μαραθώνιο, τον 21ο Διεθνή Κλασικό Μαραθώνιο, έναν αγώνα που γίνεται κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Ένα αγώνα που φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα, θα είναι ο τελευταίος αγώνας και είναι ο τελευταίος αγώνας μαραθωνίου δρόμου που γίνεται πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτός ο αγώνας φέτος, γιατί θα δώσει την ευκαιρία σε πολύ κόσμο που ασχολείται με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, με την τεχνολογία του, να δοκιμάσει τα συστήματά του. Έχει σημασία γιατί θα δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους του ελληνικού κράτους να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στη διοργάνωση των αγώνων. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι ένας αγώνας, όπως είπαμε, είναι ο τελευταίος πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολλοί αθλητές, Έλληνες και ξένοι, βρίσκονται στη διαδρομή. Εδώ βλέπουμε δρομείς, άνδρες και γυναίκες, περισσότερες από 2.000 δρομείς που πήραν μέρος σε ένα μίνι μαραθώνιο, σε ένα αγώνα 9 χιλιόμετρων και 200 μέτρων από την Αγία Παρασκευή στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο αγώνας του μαραθωνίου δρόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημεία από όπου έχουν περάσει οι δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα τους. Παιδιά, νέοι, γέροι, αθλητές και αθλήτριες δρομείς, άνθρωποι που αγαπάνε τον αθλητισμό από κάθε ηλικία είναι σήμερα στον δρόμο των Αθηνών. Όσοι είστε στα σπίτια σας και έχετε σκοπό να περάσετε, να μπείτε στην Αθήνα, καλό είναι για τις επόμενες 2-2,5 ώρες να μην το δοκιμάσετε. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπως βλέπετε, τερματίζουν οι δρομείς. Λίγο νωρίτερα είδαμε τον πρώτο αθλητή που μπήκε στο Παναθηναϊκό στάδιο, τον πρώτο αθλητή που ήταν ο Κώστας Πούλιος της Κηφισιάς, ένας αθλητής πολύ καλός, ήταν αυτός που κέρδισε την πρώτη θέση. Τον βλέπουμε εδώ να έρχεται στο Παναθηναϊκό στάδιο, Κώστας Πούλιος, αθλητής της Κηφισιάς. Έκανε μια εξαιρετική κούρσα, κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 27-25. Σε αυτόν τον αγώνα πήραν μέρος αρκετοί αθλητές. Είπαμε ότι στην κούρσα ήταν περισσότεροι από 2.000 άντρες και γυναίκες και πολλοί ξένοι. Πρέπει να σας πούμε ότι στους αγώνες που παρακολουθούμε σήμερα, στον αγώνα που παρακολουθούμε σήμερα, τόσο στο μίνι μαραθώνιο όσο και στην κλασική διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου, έχουν έρθει για να πάρουν μέρος αρκετοί ξένοι, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν έρθει, δρομείς έχουν έρθει για να πάρουν μέρος στις δύο κούρσες. Και συνολικά σε αυτόν τον αγώνα, στον αγώνα του μαραθωνίου και του μίνι μαραθωνίου, αγωνίζονται περισσότεροι από 5.500 δρομείς. Ο Κώστας Πούλιος λοιπόν είναι ο δρομέας που βλέπετε εδώ, που κάνει τη στροφή για να πάει προς το Παναθηναϊκό στάδιο, να τερματίσει προς το Παναθηναϊκό στάδιο. Αρκετά κορίτσια, αρκετές κυρίες αγωνίστηκαν και τερμάτισαν σε αυτόν τον αγώνα, με την κυρία Βίκη Ζωγραφίδου να σημειώνει την καλύτερη επίδοση από όλες όσες συμμετείχαν. Ένας αγώνας που, όπως βλέπετε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, Βαλκανιονίκη του Μίκους, αθλητή του Πειραϊκού Συνδέσμου και βουλευτή, αγωνιστή της Δημοκρατίας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο εισέρχεται ο πρώτος νικητής, ο αθλητής που κατέκτησε την πρώτη θέση στην κούρσα των 9 χιλιόμετρων και 200 μέτρων, τόση είναι απόσταση από την Αγία Παρασκευή, από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του μαραθωνίου δρόμου. Ο μαραθώνιος δρόμος, όπως ξέρετε, έχει απόσταση 42 χιλιόμετρα 195 μέτρα. Σε αυτόν εδώ το χώρο, ο Κώστας Πούλιος λοιπόν τερματίζει στην πρώτη θέση, 27-25 είναι ο χρόνος τον οποίο σημείωσε. Ακολούθησε ένας πολύ καλός αθλητής του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο Λάμπρος Ζάρακας, σε 27-51 ο χρόνος. Βλέπουμε τον Ζάρακα, αθλητής που ξεχωρίζει και διακρίνεται σε κούρσες 5 και 10 χιλιόμετρων.
Ακολούθως έφτασε στο Παναθηναϊκό στάδιο και τερμάτισε ο Χρήστος Ζαρκάδας του Ολυμπιακού, με τερμάτισε σε 28-1. Ως τις 11.30, στις 11 παρα 20 περιμένουμε τους τερματισμούς των πρώτων νικητών. Είναι ο 21ος Διεθνής Μαραθώνιος που παρακολουθείται με συμμετοχή 3.500 σε δηλώσεις συμμετοχής. 2.500 θεωρείται ότι είναι ο αριθμός των αθλητών που πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται κάθε χρόνο φθινόπωρο για την Ελλάδα στην κλασική διαδρομή, σε έναν αγώνα που τα τρία τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή 3.300 αθλητών και αθλητριών ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο φετινός 21ος Διεθνής Μαραθώνιος των Αθηνών. Στην εκκίνηση του αγώνα, που είναι ο τελευταίος πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βρέθηκαν περίπου 1.300 δρομείς, περισσότεροι από πέρσι. Οι αριθμοί συμμετοχής των αθλητών και των αθλητριών αποδεικνύουν ότι έχει περάσει πλέον το μήνυμα της αναβάθμισης του μεγάλου ετήσιου μαραθωνίου της Αθήνας, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Στον 21ο λοιπόν κλασικό μαραθώνιο των Αθηνών λαμβάνουν μέρος 3.300 αθλητές και αθλήτριες. Τρέχουν 1.840 ξένοι και 1.460 Έλληνες δρομής. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται παράλληλα αγωνίζονται 148 αθλητές και 30 αθλήτριες. Να σημειωθεί και η συμμετοχή 22 δρομέων με προβλήματα όρασης που αγωνίζονται για το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται παράλληλα. Ο 21ος Διεθνής Μαραθώνιος που γίνεται όπως πάντα στην κλασική διαδρομή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αιθίωπα Σιμερέτου Αλιμαχέγιου να καταρρύψει το ρεκόρ διαδρομής. Το ρεκόρ διαδρομής 2 ώρες 11.07, που ανήκει στον Βρετανό Bill Adcox και μένει όρθιο από το 1969, δηλαδή 34 ολόκληρα χρόνια. Στην κούρσα των ανδρών μετέχουν εκτός από τον Αιθίωπα Αλεμαχέγιου και 9 εξαιρετικοί Κενιάτες μαραθωνοδρόμοι, όπως ο Μαρκ Σέινα με 2 ώρες 9, που ήταν και ο περσινός νικητής και ήρθε στην Αθήνα μαζί με άλλους 2 συμπατριώτες του που έχουν ατομικό ρεκόρ στο μαραθώνιο κάτω από 2 ώρες 10. Ο Φρεντερίκ Τσούμπα 2 ώρες 9.36, ο Νταβίτ Μπουσχενέι 2 ώρες 9.58. Τρέχουν ακόμα ο Τζον Μόιμπερντ 2 ώρες 10.07, ο Ηλίας Τσουμπέτ 2 ώρες 10.40, ο Βέσλεϊ Τσελούλε 2 ώρες 12.37. Υπάρχει ακόμα ο πολύ καλός Τανζανός δρομέας Ζεμπετάγιο Μπάγιο με 2 ώρες 8.51 ατομικό ρεκόρ. Εκτός από τη Γερμανίδα Σόνια Κρόλικ που ήταν τρίτη στο Πανευρωπαϊκό στο Μόναχο, θα λάβει μέρος η Τσέχα Χάνα Χαράκοβα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Νίκος Πολιάς του Ολυμπιακού είναι ένας από τους δρομείς που είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα ήθελε πολύ να γράψει σε αυτόν τον αγώνα ιστορία. Βρισκόμαστε στον τύμβο του Μαραθώνα. Έχουν ήδη ξεχωρίσει οι δρομείς με τους καλύτερους χρόνους. Στο πρώτο γκρουπ λοιπόν βρίσκονται ο Σάινα, ο Τσελούλε, ο Τσεμπότε και ο Μόιμπεν από την Κένια μαζί με τον Αλεμαχέγιου, τον Αιθίωπα. Ο 21ος Διεθνής Μαραθώνιος είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αιθίωπα. Τούργκατ από την Κένια, ένας 29χρονος, τώρα πέρασαν ακριβώς τώρα 32.04 τη γραμμή των 10 χιλιόμετρων. Στο πρώτο γκρουπ είναι ο Μπουσχενέι, είναι ο Μόιμπεν, είναι ο Σάινο, είναι ο Τσεμπέτ, είναι και ο Μπάγιο. Η κούρσα των ανδρών λοιπόν παίρνει φωτιά. Της κούρσας. Δεν βλέπουμε. Κάτσε ξανά.
Εδώ. Εδώ είμαστε. Πλησιάζουμε το 25ο χιλιόμετρο της κούρσας. Μία ώρα 20:21 είναι αυτή τη στιγμή ο χρόνος. Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται 9 δρομείς, οι 8 είναι Κενιάτες, ο ένας από την Τανζανία. Συγκεκριμένα είναι με το νούμερο 1 ο Μπάγιο, ο Τανζανός, και ακόμα ο Μπουσινέη, ο Μόιμπεν, ο Σάινα, ο Τσεμπέτ, ο Τσούμπα, ο Κενιάτης, ο Τανζανός, που τρέχουν δίπλα-δίπλα όπως και το υπόλοιπο γκρουπ. Βλέπουμε τους δρομείς να πλησιάζουν οι πρώτοι δρομείς οι οποίοι έρχονται για να τερματίσουν το Παναθηναϊκό στάδιο. Να σημειώσουμε ότι στην 7η θέση ή μάλλον στην 9η θέση είναι ο Νίκος Πολιάς. Ο Νίκος Πολιάς, ο οποίος έχει περάσει σε καλούς χρόνους τις ενδιάμεσες στη διαδρομή, στις διάμεσες αποστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν τους πρώτους δρομείς που φτάνουν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ο χρόνος είναι πολύ πάνω βέβαια από το ρεκόρ της απόστασης. Το ρεκόρ που ούτε φέτος. Το ρεκόρ είναι 2 ώρες 11.07. Ήδη έχουμε 2 ώρες 12.42. Άρα θα περιμένουμε. Είναι η ζέστη και δεν βοήθησε τους αθλητές. Είδατε ενδιάμεσα της κούρσας την ανηφόρα από το 20ο χιλιόμετρο και μετά μέχρι το 31ο. Η κούρσα είναι συνέχεια σε ανηφόρα. Ελάχιστες είναι οι κατηφόρες. Και βέβαια από το 35ο χιλιόμετρο και μετά, όταν οι δρομείς μπουν στην Μεσογείο. Πάντως θα δούμε από ό,τι φαίνεται ένα συναρπαστικό φινάλε, καθώς δύο δρομείς πρέπει να είναι ο Μόιμπεν